Καλησπέρα, Πανίκο μου. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πώς βλέπεις το αυριανό παιχνίδι και πού πιστεύεις θα κρυφτεί? Καταρχήν είναι ντέρπι. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ένα ντέρπι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και οι δυο έχουν δυνατούς ποδοσφαιριστές. Πολύ πιθανό να κρυθεί στις προσωπικές μονομαχίες. Νομίζω ότι θα μετρήσει πολύ περισσότερο ποιος θα είναι αποτελεσματικός. Ο Απόλλωνας έδειξε κάποιες αδυναμίες. Το ένα το παιχνίδι έβγαλε αμυντικές αδυναμίες με την Πάφο. Στο δεύτερο παιχνίδι με την Ομόνια επιθετικές αδυναμίες. Στο τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ οργανωτικές αδυναμίες. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό και διορθώνει κάτι άλλο. Άρα αισθάνομαι ότι είναι μια ομάδα αρκετά ισορροπημένη. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει χάσει από την περσινή χρονιά όσο πιστεύουν κάποιοι. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Οι προσωπικές μονομαχίες νομίζω ότι θα μετρήσει η αποτελεσματικότητα. Και απέναντί του έχει μια ανόρθωση που θα παίξει στο κοινό της. Πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Ξέρω ότι δίνει όθηση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιρόφιλος το ξέρει. Και είναι μια ομάδα που ανεβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Κάθε αγωνιστική που παίζει η ανόρθωση ανεβάζει στροφές. Αν συνεχίζει το ανέβασμά της, λόγω και της έδρας, ίσως να έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τον Απόλλωνα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Σιμώ. Καλησπέρα σας. Πώς βλέπετε το αυριανό παιχνίδι και πού πιστεύετε θα κριθεί? Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η ανόρθωση δείχνει σταθερή στα πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο Απόλλωνας από την άλλη παρουσιάζει κάποια προβλήματα ανασταλτικά κυρίως που δεν μας έχει συνηθίσει σε προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω η ανόρθωση του Κεσπάγια φέτος δείχνει ότι στηρίζεται περισσότερο στις αντοχές των ποδοσφαιριστών της και στις προσωπικές μονομαχίες αλλά και στις στατικές φάσεις. Νομίζω εκεί θα οδηγήσει το παιχνίδι ότι μου Κεσπάγια και πάλι κυνηγώντας το μηδέν παθητικό και να προσπαθήσει να χτυπήσει τον αντίπαλο σε μία από τις στατικές φάσεις και νομίζω αυτό θα είναι το κλειδί για την ομάδα της Αμόχος. Η προσέλευση του κόσμου πόσο ρόλο έχει? Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει για την ανόρθωση, ιδίως στο Αντώνης Παπαδόπουλος και η παρουσία του Τιμούρ Κεσπάγια από μόνη της έχει θερμάνει για τα καλά τον κόσμο της ανόρθωσης και όλοι γνωρίζουν νομίζω ότι ένα γεμάτο Αντώνης Παπαδόπουλος μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα την ανόρθωση σε ένα όλο. Δίνεις προβάδισμα σε μια από τις δύο ομάδες, έστω και ελαφρύ? Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε έναν ντέρπι και ο Απόλλων μπορεί να μην είναι στο καλύτερο του φεγγάρι, όμως γνωρίζουμε όλοι τις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα. Η ανόρθωση πατάει καλύτερα αυτή την περίοδο, είναι γεγονός. Το έδειξε και στο παιχνίδι με την Πάφο, νομίζω ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ανόρθωσης και η κυρία δείχνει ότι παιχνίδι με παιχνίδι, όσο γνωρίζονται οι ποδοσφαιριστές της ο ένας με τον άλλον, θα μπορεί να δουλεύει καλύτερα και επιθετικά, γιατί ανασταλτικά από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του ξανά ο Τιμούρ Κεσπάγια είναι πάρα πολύ δυνατή ανασταλτικά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Χρήστο. Θέλουμε δύο λόγια για το παιχνίδι. Πώς βλέπεις το αυριανό παιχνίδι και πού πιστεύεις θα κριθεί? Γεια σου και εσένα, αγαπητέ Χαρίλαε. Νομίζω θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ωραία. Γιατί από τη μία έχουμε την ανόρθωση ως γηπεδούχος που θα ψάξει κάποιου είδους εξηλαίωση μετά από όλα αυτά που συνέβησαν πέρσι με τον Ουζόχο, το Δελτίο Υγείας, το 3-0 στα χαρτιά, τις δικαστικές διαμάχες που κράτησα για μέρες. Νομίζω δεν υπάρχει άτομο που ξέχασε όλα όσα συνέβησαν πέρσι. Είναι και πιο δυνατή φέτος η ανόρθωση. Θα έχει και τη στήριξη από πάρα πολύ κόσμο γιατί καταγράφει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής. Αξιόλογο βαθμολογικό. Πρόσθεσε αρκετούς βαθμούς στο σακούλι της. Και με νίκη ανόρθωση πάει κορυφή, ναι. Με την Ομόνια. Ναι, από την άλλη έχουμε ένα πληγωμένο Απόλλωνα που θα πάει με ερωτηματικά. Ο προπονητής του είναι στη φάση που ακόμα κάνει δοκιμές. Χρειάζεται σίγουρα κάποιες αλλαγές να γίνουν στο ανασταλτικό τομέα για να βελτιωθεί στην οπισθοφυλακή του, γιατί προχθές με την ΑΕΚ δεν τον είδα πολύ καλά τον Απόλλωνα, δεν είδα και πολύ στα καλά του. Σε αρκετές περιπτώσεις τους έσωσε ο τερματοφύλακας, σε άλλες ο Γιούστε. Αφήνει Σαλάι εκτός, βάζει Σελίμοβιτς, ο οποίος δεν ήταν στα καλά του προχτές.
θα είναι πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Αν θέλει να το πάρουμε και λίγο στοιχηματικά, το βλέπω έτσι λίγο προς ισοπαλία και άντερ. Άντερ 2,5 δεν βλέπω να μπαίνουν πολλά τέρματα. Δεν βλέπει προβάδισμα σε μια παιχνίδια. Βέβαια, εκτός και αν ανοίξει νωρίς το σκορ. Δηλαδή, παίζει σημαντικό ρόλο. Αν ανοίξει νωρίς το σκορ, νομίζω ότι θα ανοιχτεί το παιχνίδι ή άνθρωση διαθέτει πάρα πολύ καλή αναστατική λειτουργία να κρατήσει ένα σκορ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν ανοίξει νωρίς το σκορ και από ποια ομάδα θα ανοίξει, πάλι παίζει ρόλο. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πρέπει ο κόσμος που δεν θα πάει στο γήπεδο τουλάχιστον να κάτσει να το παρακολουθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Προσελκύει βλέμματα οπαδών και από πάρα πολλές ομάδες. Θα ομορφύνει Τετάρτη μας νομίζω και έχουμε και μετά το Champions League. Τέλεια, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα Παρίκο. Πώς βλέπεις το αυριανό παιχνίδι και πού πιστεύεις θα κριθεί? Εντάξει, είναι ντέρπι. Είναι ντέρπι με τριπλή παραλλαγή. Η ομάδα που το θέλει παραπάνω, η ομάδα που θα δείξει το πιο πολύ πάθος, η ομάδα που θα κάνει τα πιο λίγα λάθη, η ομάδα γενικά που θα είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει το παιχνίδι. Βλέπεις ένα μικρό προβάδισμα σε κάποια από τις ομάδες? Κοιτάξτε, η ανόρθωση παίζει στην έδρα της. Αυτό της δίνει σίγουρα ένα μικρό προβάδισμα. Το πόσο μικρό όμως είναι, το πόσο μεγάλο είναι, θα φανεί μετά την ολοκλήρωση του 90 λεπτού. Εντάξει, η ανόρθωση είναι και ανεβασμένη. Ο κόσμος πάει γήπεδο, γεμίζει το Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι σε καλό αγωνιστικό mood η ανόρθωση. Νομίζω, ξεκινώντας που το γήπεδο, της δίνω ένα μικρό προβάδισμα. Okay. Ο Απόλλωνας όμως, που την άλλη, για να είμαστε σωστοί, είναι μια ομάδα η οποία, αν και δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα καλή το τελευταίο διάστημα, γιατί υπάρχει η αλλαγή του προπονητή που άλλαξε λίγο τη φιλοσοφία, δεδομένων όμως ότι κάποια στιγμή ο Απόλλωνας θα κάνει μια καλή εμφάνιση. Τώρα, θα την κάνει στο παιχνίδι στον τέρπι με την ανόρθωση, θα να το δούμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.